Είναι αλήθεια ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Ακόμα και καταστάσεις τύπου Καμπούλ, όπως η ίδια λέει, φτάνουν στο σημείο να θυμίζουν οι δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι αστυνομικοί του Ρεθύμνου να εμπεδώσουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με νέα επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της Ελλάς, θέτει πρώτων ευθυνών τους όλους τους αρμόδιους, με φόντο τα κατά καιρούς μπαλώματα μέσω των οποίων καλύπτονται κενές οργανικές θέσεις. Αν δεν υπήρχαν αυτά κενά, δεν θα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα του ενός ατόμου στο περιπολικό και της αφέμαξης στην ουσία των αστυνομικών υπηρεσιών κάθε φορά που χρειάζεται να επιχειρήσουμε και να κάνουμε μια επιχείρηση τύπου Καμπούλ στον ορεινό όγκο του Ρεθύμνου και ιδιαίτερα στην περιοχή του Μιλοποτάμου. Οι αστυνομικοί μιλούν για παραβατικές συμπεριφορές που σχετίζονται με αδικήματα ναρκωτικών, όπλων, ζωοκλοπών, ανθρωποκτονιών και απόπειρες ανθρωποκτονιών που διαπράχτηκαν τελευταία στο Ρέθυμνο, όπως λένε, για ψήλου πίδημα, αλλά και για άλλου είδους εγκλήματα και συμπεριφορές που διέσυραν διεθνώς στο Ρέθυμνο και την Κρήτη στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Θέτουμε τους έχοντες το γενικό πρόσταγμα πρώτων ευθυνών τους και τους καλούμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι ελλείψεις που καταγράφονται στις υπηρεσίες της Ελλάς στο Ρέθυμνο έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρότατο πλέον πρόβλημα όχι μόνο στη λειτουργία των τμήματων της Υπαίθρου, αλλά ακόμα και της έδρας. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί τελευταία στις υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης εδώ στο Ρέθυμνο είναι ότι ακόμα και οι εποχούμενες περιπολίες πολλές φορές γίνονται με ένα μόνο αστυνομικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αστυνομικά τμήματα να μην διαθέτουν αξιωματικό υπηρεσίας και ανακριτικούς υπαλλήλους σε 24ωρη βάση. Δεν χρειάζεται δε να αναφερθούμε στην έξαρση της εγκληματικότητας του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Με αφορμή τις επικείμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ζητά να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις του νομού. Συνταξιοδοτούνται 12 συνάδελφοί μας και κατά τις τακτικές μεταθέσεις ενισχυόμαστε με μόλις 7 άτομα, τα οποία δεν ξέρουμε και αν θα έρθουν τελικά στο Ρέθυμνο.